Στήλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρευρίσκεστε στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας την Ιωάννα Γιανακοπούλου, μια καταξιωμένη φιλόλογο, ακαδημαϊκό και συνεχέρα, η οποία μέσα από το πλούσιο έργο της έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της προφορικής ιστορίας και της λαϊκής παράδοσης. Η Ιωάννα έχει τις ρίζες της στο χωριό μας, η Γκρίνη. Εδώ γεννήθηκε και φίτησε στο Γυμνάσιο Μεγάλου Ευηδρίου, στο οποίο σήμερα έχει τη θέση της διευθύντριας. Οι σπουδές της στη φιλολογία στη Θεσσαλονίκη και η εξειδίκευσή της στη θεωρία λογοτεχνίας την οδήγησαν σε μια πορεία βαθιάς έρευνας και αναστοχασμού πάνω στη σχέση ανάγνωσης και βιώματος. Η Ιωάννα Γιανακοπούλου είναι ενεργή εκπαιδευτικός και ερευνήτρια, διδάσκοντας από το 2004 στην δημόσια εκπαίδευση και συμμετέχοντας στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Από το 2017 διδάσκει επίσης μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Και παράλληλα έχει επιδοθεί με επιτυχία στην συγγραφή βιβλίων. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει δύο παιδικά βιβλία, τα οποία έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα, και αυτά είναι «Ο Σκατσόχυρος που ξέχασε να φοβηθεί» και «Η Αλίκη βρήκε το όνομά της». Σήμερα παρουσιάζουμε ένα τρίτο βιβλίο της Ιωάννας, με τίτλο «Πρίκες σε 5 πρόσωπα και 48 πράξεις». Βασίζεται στις αφηγήσεις 5 γυναικών από το Θεσσαλικό κάμπο, γεννημένες από το 1923 ως το 1946, με τη μεγαλύτερη από αυτές να βρίσκεται στα 95 της χρόνια και τη μικρότερη στα 71, που έκαναν γάμο στα 14 αλλά και στα 38. Μίλησαν στη συγγραφέα για τη ζωή τους, τα πρικιά και τα νυχτέρια, το προξενιό, τον έρωτα, το γάμο την επόμενη μέρα, αλλά και τη φτώχεια, τον εμφύλιο, τη σκληρότητα της ζωής, τις προσδοκίες και τις ματαιώσεις. Αφηγήσεις που φέρνουν στο φως τη ρογμή του έρωτα στο γάμο των προξενιών, τη σιωπή που σημαίνει συνένεση, τη σιωπή που σημαίνει άρνηση, την υποταγή, την ανυπακοή. Γι' αυτό το λόγο το βιβλίο, εκτός από μια απλή καταγραφή βιωμάτων, είναι και ένας καθρέφτης της ανθεκτικότητας και της δύναμης αυτών των γυναικών. Για το βιβλίο θα μιλήσει η συγγραφέας Ιωάννα Γιανακοπούλου, η ψυχολόγος Ιωάννα Τσέτζου. Αποσπάσματα θα διαβάσουν τα μέλη του συλλόγου μας Αγαθή Καραγιώργου και Ελένα Μανισιώβα και η αγαπημένη μας φίλη και μέλος του συλλόγου Λένια Φωτζοπούλου θα μας ψυχαγωγήσει με παραδοσιακά τραγούδια που επέλεξαν με τη συγγραφέα, ευρωτίζοντας αυτό το ξεχωριστό απόγευμα. Εσύ είσαι κι αλήθεια.
Ο πεθερός μου είχε ένα μαγαζάκι εδώ μπροστά, που έφτιανε με ζέθια, ξέρω εγώ. Εκείνη την ημέρα, εγώ που την ήξερα την πεθερά, μόλις ήρθαμε εμείς, η πεθερά να μας κεράσει, πήγαινε γύριζε και τις κεφτέδες με γκαούν. Να φάνε στο μαγαζί, εδώ περίμενε κόσμος. Γιατί τους ήξερα, δεν έρχομαν σαν ύφη. Περισσότερο η μάνα μου ήθελε να δει. Δε μ' άρεσε ντύπ, λέω. Άμα είναι η τύχη, δεν ξέρω γιατί. Με παίρνει να με δείξει εδώ. Τώρα τι να με δείξει, τα ερείπια όλα. Εγώ δεν κοιτούσα ντύπ. Εδώ το οικόπεδο αυτό, εδώ εκείνο. Άι, καλά, λέω. Σ' αρέσει, καλά είναι, λέω. Δεν πρόλαβα να το πω εγώ. Πηγαίνει, φυλάει τη μάνα μου από το χέρι, πάει, είπα το ναι. Δεν κατάλαβα πως εγκλωβίστηκα. Αυτό ήταν, κορίτσι μου. Πήγα στην Αγιά και έκλαιγα ύστερα. Πώς δεν είχαμε για το θάρρος πως είναι σήμερα, δεν ξέρω. Ήμασταν περιορισμένα τότε. Ούτε στους γονείς να πούμε δεν θέλω. Τι, πώς θα ζήσω εκεί, δεν μ' άρεσε. Αυτό ήταν, έγινε το κακό. Από τότε βρέθηκα εδώ στον κάμπο το βαθύ. Πολυξένη, 1932. Παντρεύτηκα με προξενιό και δεν τον ήθελα και μύριξαν και ξύλο η αδερφή μου Γιώργη, γιατί δεν τον έπαιρνα του Γιάννη. Τον βλέπω εγώ με ένα παλτό, όπως παρέωσαν τον μπαμπάκι, τον πήγαιναν αυτού που ξέρω, ένα άλογο δες. Το πρωί εφυγάμε με ο Μίτσος στο κομμάτι καβάλο, ο αδερφός μου, εγώ πιζά. Ρε αδερφή, λέει, σ' αρέσει, λέει, αυτό που είδες. Δεν μ' άρεσε, λέω, ρε αδερφέ, δεν μ' άρεσε. Πήγα στο σπίτι, εκεί όλοι συγκεντρωμένοι. Αυτή η γειτόνισσα που έφτιαχνε την προξενιά, όλη η νυφαδιά με εκεί, η αδερφή μου η Δέσποινα, αυτή την είχα πολύ ενάντια. Και σ' αρέσει και δεν σ' αρέσει, θα του πας. Ποιο θα πας, ως πότε θα κάτσεις εδώ με την νύφη. Γιατί, λέω, με βαρέθηκες, λέω, Βασίλο, λέω. Δεν περασάμε μαζί μια χαρά, λέω. Πόσα χρόνια έχουμε. Έχουμε 13 χρόνια μαζί, λέω. Τώρα με βαρέθηκες, λέω εγώ. Δεν έχει, θα τον πας και να τον πάρω, λέω εγώ. Δεν τον παίρνω. Πάω εγώ, τσαμπαρατάω μέσα, σκόνομαι και παίρνω κάτω στα ξυπατώματα, στα βούρλα και κάτω. Εκεί είχαμε ντομάτα και σκαλούσαμε. Και παπ, ήρθαν και αυτές. Έλα τώρα, γιατί δεν σ' άρεσε. Μου κόφτουν ένα ξύλο, με βάρισαν και δυο. Με χτύπησαν. Και αδερφή μου και η νυφαδιά μου Βασίλου που είχαμε 12 χρόνια μαζί. Τόσο που περασάμε καλά. Τον τρώνε τώρα έτσι. Και τι είχαμε, δύο ντοματιάκια είχαμε, μικρά. Θυσία γίνηκε. Τέλος πάντων. Εκεί καρτερούσα να της πω το ναι. Δεν έφευγε ούτε η Κούλα ούτε ο Γιώργος που έφτιαχνα την προξενιά. Μωρέ, δεν τον θέλω εγώ, θέλετε να πείτε εσείς. Ζωή 1923. Σεντόνια, κουβέρτες, βελέντες, άλικα και πάπλωμα. Απαραίτητο το πάπλωμα. Όχι τέτοια ωραία που είναι τώρα, με κάτι γαζιά. Έτσι, γεμισμένα ή με μαλλιά ή με παμπάκι. Ναι, και τα μαξιλάρια και τα κεντήματα, εργόχειρα, κεντυμένα, πια και πια τότε. Ποδίτσες για την κουζίνα, μαντήλια για το κεφάλι, μαντήλια χειρός, νυχτικά για μια ζωή, κομπινεζόν για μια ζωή. Και είχα μέχρι και τα εσώρουχα τότε. Ρινούλα 1937. Εμένα, όταν αναγωνιάστηκα, λέει η μάνα, σε μας παίρνουν και εσώρουχα στην ύφη. Εντάξει, λέει η μαμή, ό,τι παίρνουν. Πήραν νυχτικό, κομπινεζόν, κοιλώτες, όλα τα είχαν εκεί. Έρχεται η Μαρία. Τι χαζαμάρες, θα έχουμε και τα βραδιά της νύφης. Σε νοιάζει εσένα, εγώ τα πληρώνω. Ό,τι θέλει η νύφη θα την πάρω εγώ. Ρινούλα 1937. Και τελικά με αραβώνιασαν, τέλος πάντων, δεν ήξερα τίποτα. Αραβωνιάστηκα 13 χρονών, παντρεύτηκα 16, 16 μισογέννησα, 17. Εκεί πέρα, αλλά ούτε παρθενιές ούτε τίποτα. Σε αυτά τα πράγματα, ναι, παντρεύτηκα πολύ μικρή και δεν ξέρω. Με σεβάστηκε ένα χρόνο. Από το Δεκέμβριο μέχρι που περάσαμε βέρες, αραβωνιασμένοι, λογοδομένοι, περάσαμε βέρες. Και μετά, με το που θα περάσω με βέρες, μου λέει, δεν μπορώ να πάω σαν γυναίκα.
Δεν μπορούσε ένας άντρας, οπότε θα είναι. Είχα τη μάνα μου, το νου σου. Ποιο νου, τι ήξερα εγώ, το νου σου, το νου σου. Το νου σου, πού να το έχω το νου με εγώ, πού ήξερα εγώ τέτοιο πράγμα. Και να το πω κιόλα, με πάει μια βόλτα στα χωράφια. Στρώνει το σακάκι του κάτω, και αυτό ήταν. Έβγαλε και το μαντήλι του, το έβαλε και μέσα στο ζόρμο να μάθει την παρθενιά. Και αυτό ήταν σε μένα. Τώρα σε άλλες τι γινόταν, δεν ξέρω. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο δηλαδή, δεν θυμάμαι και ό,τι καλύτερο. Πήγαμε στον Αραβόνα, μιλούσαν για τη μάνα της. Μην τα λες, μην τα λες, θέλω να κλάψω, μην τα λες για τη μαμά. Ανθούλα 1946. Μαύρη ήταν καρότσα κι άσπρα τα λόγατα, μας κλέψαν το λενάκι καλέ τα ξημερώματα. Μας κλέψαν το λενάκι καλέ τα ξημερώματα. Οχ, αμάν, λενάκι μαμά. Τα ξημερώματα. Μάνα μου δεν ήταν ένας, μάνα μου δεν ήταν δυο. Μάνα μου δεν ήταν ένας, μάνα μου δεν ήταν δυο. Μόνο ήταν τρεις λεβέντες καλέ που το έκαναν αυτό. Μόνοι ήταν τρεις λεβέντες καλέ που το έκαναν αυτό. Οχ, αμάν, Ελενάκι μαμάν, οχ, αμάν, Κατινάκι μαμάν, που το έκαναν αυτό. Σύρε καρότσα και έλα να δεις που με έχουνε. Σύρε καρότσα και έλα να δεις που με έχουνε. Στα σίδερα δεμένοι καλέ και με παιδεύουνε. Στα σίδερα δεμένοι καλέ και με παιδεύουνε. Οχ, αμάν, Ελενάκι μαμάν, οχ, αμάν, Κατινάκι μαμάν, και με παιδεύουνε. Μαύρη ήταν καρότσα κι άσπρα τα λόγατα. Μαύρη ήταν καρότσα κι άσπρα τα λόγατα. Μας κλέψαν το λενάκι καλέ τα ξημερώματα. Μας κλέψαν το λενάκι καλέ τα ξημερώματα. Ο αδερφός της πεθεράς είχε ειδικότητα στις προξενιές. Τσικούλα. Βασιλική, η γιαγιά, παλιά έτσι τη έλεγαν. Τσικούλα. Τι ήταν να δείξει, το έδειξε. Θα το πάρεις αυτό το κορίτσι. Θα το πλάσεις όπως θέλεις εσύ. Μετά άρχισαν να προξενεύουν τα χωράφια. Η κυρία που έκανε προξενιά ήταν θεία μου. Λέει, έχουν 200 στρέμματα. Από 100 το κάθε κορίτσι. Οι γονείς έπρεπε να πεθάνουν. «Τι θα το δώσεις», λέει η πεθερά μου. «Τι θα το δώσεις στο κορίτσι», λέει 50 στρέμματα. «Μπα, εμείς μας είπε η Ρινιό ότι 100 θα το δώσετε». Παζάρευαν το γουμάρι πόσο θα το αγόραζαν. Ρινούλα 1937. Ήταν και το ζώο μες στο πρικιό. Αυτό είναι σαν ανέκδοτο. Όταν έγινε το προξενιό, πάνω στο χωριό, γεγονός δηλαδή, λέει, τι το δίνετε το κορίτσι προξενήτρα. Λέει, τι το δίνετε το κορίτσι, λέει ο παππούς.
Ο πατέρας δηλαδή και της έδωσε τα χωράφια, μια γελάδα και μια μοσχίδα. Μοσχίδα είναι η μικρότερη, μοσχαράκι που είναι, λίγο μεγάλο, θηλυκό, θηλυκό. Την Πέμπτη που φόρτωσαν την πρίκα στο κάρο, ξέρω εγώ, όχι την πρίκα, τα πρικιά. Αυτός, όταν πήγαν τα πρικιά, ο γαμπρός, είδε μια γελάδα πίσω, είδε μια γελάδα πίσω. Μου είχε τάξει, λέει, και μια μοσχίδα ο θερός. Ήπιαν, κεράστηκαν, γλέντισαν. Την άλλη μέρα πήγε στον πεθερό. Καλά, λέει, εσύ μου έταξες μια γελάδα και μια μοσχίδα. Την αγελάδα μου φέρες μόνο. Μοσχίδα εννοούσα, λέει, την Άννα, κατάλαβες. Μοσχίδα εννοούσα την Άννα, έλα να την πάρεις την Κυριακή. Έτσι ήταν τότε ο κόσμος. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερα, αν ήταν χειρότερα. Ανθούλα, 1946. 18 παντρεύτηκα. Και μην κοιτάς τώρα, 18 χρονών ξέρουν τι θέλουν. Εμείς, ξέρεις τι έλεγα εγώ, μακάρι να παντρευτώ. Γιατί έλεγα, μπαμπά, να πάμε εκεί. Όχι, δεν θα παντρευτώ, έλεγα, να πηγαίνω όπου θέλω. Ο ραγωνιαστικός μου, ο άντρας μου, θα με πηγαίνει. Γι' αυτό είστε καλύτερη γενιά, ξέρετε τι θέλετε. Ρινούλα, 1937. Παντρεύτηκα στα 30, στα 29. Γεροντοκόρη θα με έλεγα. Έλεγα μέχρι τα 30 άνετα έχω. Μικρόδειγμα κιόλας, πάρα πολύ, δεν λέω ψέματα, τουλάχιστον μέχρι τα 30 έχω περιθώριο. Μετά ας αποφασίσω. Γεωργή, 1941. Τέλος πάντων, παντρεύτηκα. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Η δε πεθερά μου, η μάνα του, με αγάπη και σεβασμό περισσότερο από τη μάνα μου. Ντροπή μου που το λέω, αλλά έτσι είναι. Έρχονταν κανένας, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο ψωμί. Α, τι ωραίο ψωμί, η Ρινούλα το ζύμωσε. Μα έκανα εγώ, ο λαοτζίκος στην άκρη. Πάψε εσύ, ό,τι καλό είχαμε, το είχε κάνει η Ρινούλα. Έξυπνο άτομο, ήταν μαμή. Ήταν μεταξύ των προεστών του χωριού. Τότε ήταν ο παπάς, ο πρόεδρος, ο γιατρός και η μαμή. Είχε πάει και σε ένα γιατρό στη Λάρισα και είχε μάθει να ξεγεννάει. Εγώ, τα παιδιά μου, αυτήν μετάβγαλε. Παιδάκι μου, έξυπνη γυναίκα, πώς να σου το πω. Θα τη θυμάμαι με αγάπη και σεβασμό. Ρινούλα, 1937. Ήταν καλός, λεβέντης ήταν, εγώ μικρή. Ήταν αυτός ψηλός, ήμαν κι εγώ μικρή. 13 χρονών, δεν είχα τον πόη που... Πηγαίναμε στη Λάρισα και μου έλεγε, πήγαινε εσύ από το πεζοδρόμιο και εγώ κάτω για να φαινόμαστε. Τι ήμουνα εγώ τότε, ένα χαζό, ένα πραγματάκι από ένα χωριό και δεν ήξερε τίποτα. Πήγαμε στη Λάρισα με τη μηχανή και περνάει ένα πούλμαν. Εγώ ήξερα τα λεωφορεία, τα μικρά, με τη μούρη που είχαν μπροστά και πέρασε. Εμείς καθόμασταν σε ένα μαγαζί και πήραμε ένα αναψυκτικό. Δεν ξέρω τι ήταν, πέρασε ένα πούλμαν και λέω, Χρήστο, τι είναι αυτό. Μου λέει, αυτό είναι πούλμαν, είναι μεγάλο λεωφορείο. Τώρα έχουν κυκλοφορήσει αυτά. Αλλά, λέει, όταν είμαστε παρέα, μη με ρωτάς, κατάλαβες, μη με ρωτάς. Ρώτησέ το, όταν κάτι σου έρχεται στο μυαλό, ρώτησέ το μετά. Να μην νιώθουν οι άλλοι ότι δεν ξέρεις τίποτα, για να μην τον προσβάλλω. Ανθούλα, 1946. Γεννήθηκα το 23 το Γενάρη. Εγώ σηκώθηκα και περπάτησα. Δεν με πήρε η μάνα μου τύπα αγκαλιά. Είχε άλλο τρανύτερο και αυτό είχε μια ασθένεια. Εδώ στο λαιμό, μη χειρότερα. Εμένα τύπα αγκαλιά η μάνα μου. Σηκώθηκα και περπάτησα και όλο ξυπόλυπη. Σαν να τη ευκαιρούσε να μας φτιάξει και κάλτσες. Τις μάλινες εκείνες που έφτιαχναν τότε. Όλο ξυπόλυπη και φτώχεια. Ο πατέρας μου πέθανε τη μέρα του νέου έτος. Και τι είχε, 15 μέρες πλεμονία.
Εμείς πάλι δεν είχαμε το χειμώνα αυτό, όχι αντιλογιά, αλλά δόξα τω Θεώ, μεγάλωσάμε. Ύστερα πέθαιναν τα δύο. Η μάνα μου αρρώστησε, ήταν 2 χρόνια άρρωστη, τότε που πέθανε ο πατέρας μου. «Σήκω», είπε ο γιατρός. «Θα σε πεθάνουν όλα». «Δεν πάνε να πεθάνουν. Και τι τα θέλω τώρα, πώς θα τα μεγαλώσω», έλεγε η μάνα μου. Πέθανε και το μεγαλύτερο κοντά από τον αδερφό μου. 2-3 πέθανα. «Πού ξέρω, 5 εμεινάμε». 5 ύστερα, φτώχεια, φτώχεια, τι λογιά, δεν είχαμε ψωμί να φάμε, αλλά μεγάλωσάμε. Ζωή 1923. Μια παρά. Δεξούμε κι Παρίσι.
να σε. Λοιπόν, το βιβλίο κεντρίσει το ενδιαφέρον από τις πρώτες κιόλας σελίδες, ξυπνώντας μνήμες πολλών γυναικών, δημιουργώντας παράλληλα μια νοσταλγία και ίσως μια ανακούφιση για τα δυσάρεστα που θέλω να πιστεύω πως έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Τα συναισθήματα κατά την ανάγνωση ποικίλουν, καθώς η χαρά διαδέχεται το θυμό και την αγανάκτηση πολύ γρήγορα, και οι αφηγήσεις είναι τόσο ζωντανές που νιώθεις λες και τα γεγονότα εξελίσσονται μπροστά στα μάτια σου. Η συγγραφέας μας παρουσιάζει ατόπια τη ματιά των γυναικών της εποχής, χωρίς καμία προσπάθεια ωρεοποίησης των λεγόμενών τους. Οι ίδιες, και αυτό φαίνεται μέσα στο λόγο τους, εμπιστεύονται την ερευνήτρια και ανοίγονται όπως σίγουρα δεν θα μπορούσαν ακόμη να κάνουν 40 χρόνια πριν. Το έτος 1983 καταργήθηκε επίσημα ο θεσμός της πρίκας στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει πως σταμάτησε το έθιμο των πρικιών όπως λέγονται. Σταμάτησε όμως η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του συζύγου πριν από κάθε γάμο. Οι γυναίκες εκείνη την εποχή έφτιαχναν μόνες τους ό,τι θα χρειαζόταν στο νέο του σπίτι και αφορούσε ρουχισμό, υφαντά, πλεκτά και άλλα. Ένιωθαν περήφανες γι' αυτά και φυσικά πριν από το γάμο ήταν απαραίτητη η έκθεσή τους, ώστε να τα θαυμάσουν όλοι. Η Ιωάννα έχει κάνει κάτι που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση στον αναγνώστη και αυτό είναι η διατήρηση της τοπικής διαλέκτου με την οποία καταφέρνει να μας εντάξει στην εποχή και μας βοηθά να νιώσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα τις γυναίκες. Για τους περισσότερους από εμάς, ο τρόπος της ομιλίας τους και η αλήθεια τους ηχεί ακόμα στα αυτιά μας. Η οργάνωση των αποσπασμάτων έχει γίνει από τη συγγραφέα με τέτοιο τρόπο, ώστε μαθαίνουμε με τη σειρά τους τα ήθη και έθιμα της εποχής, καθώς και την κοινωνική θέση των γυναικών. Προσπάθησα λιγάκι να σκιαγραφίσω την ψυχοσύνθεσή τους, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής εκείνης. Μιλούν λοιπόν για τη ζωή τους και καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για γυναίκες σκληρές. Τι σημαίνει όμως αυτό και πώς θα μπορούσαμε ίσως να ερμηνεύσουμε αυτή τη σκληρότητα? Η εποχή που διαδραματίζονται τα γεγονότα που εξιστορούν ήταν το ίδιο σκληρή, καθώς η φτώχεια καθόριζε όλες σχεδόν τις επιλογές. Οι επιλογές βέβαια σχεδόν ποτέ δεν ήταν δικές τους. Ήταν ο πατέρας τους που αποφάσιζε για εκείνες και αργότερα ο σύζυγός τους, καθώς η πατριαρχία ήταν αυτή που επικρατούσε. Και οι μητέρες τους όμως δεν φαίνεται να θέλουν να αλλάξουν τις συνήθειες της εποχής.
Βλέπουν πως οι κόρες τους δεν θέλουν να παντρευτούν, παρόλα αυτά στο όνομα μιας καλύτερης οικονομικά ζωής ή απλά για να μην επιβαρύνουν άλλο την πατρική οικογένεια, επιλέγουν να παντρέψουν, όπως ακούγεται σε κάποιο από τα αποσπάσματα, ένα ανήλικο κορίτσι. Φυσικά, η γνώμη του κοριτσιού δεν είναι κάτι που αφορά, καθώς αντιμετωπίζεται σαν να μην πρέπει να έχει ή να εκφέρει άποψη. Όλα παρουσιάζονται τόσο φυσιολογικά, καθώς λένε έτσι ήταν τότε τα πράγματα και η ειλικρίνεια με την οποία μιλούν είναι τόσο αποκλειστική που σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά σε παγώνει. Δεν μπορούμε όμως να μην σταθούμε στο γεγονός ότι κάποιες από αυτές κρατούσαν κρυφά τα ηνία του νοικοκυριού, όπως στην περίπτωση της ζωής, η οποία έσωσε την ίδια και τον άντρα της από την πείνα με την καλλιέργεια του καπνού. Η δύναμη του χαρακτήρα πολλών γυναικών δεν μπορεί να κρυφτεί και είναι διάχυτη στις διηγήσεις τους, παρόλο που τις περισσότερες φορές τα θέλω τους αγνοούνται. Ένα από αυτά είναι και η μόρφωσή τους, που εξαιτίας και των κοινωνικών συνθήκων διακόπτεται απότομα, παρά το ότι κάποιες είχαν τα εφόδια να συνεχίσουν. Πολύ αργότερα, η μόρφωση των γυναικών θα θεωρηθεί ισότιμη με μια καλή πρίκα. Ακούσαμε επίσης σε κάποιο από τα αποσπάσματα για το ξύλο που δέχεται μια κοπέλα από την κουνιάδα της και την αδερφή της, γιατί δεν ήθελε να παντρευτεί αυτό που της προξένευαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για εσωτερικευμένο μισογυνισμό. Πολλές, αν όχι περισσότερες, πίστευαν πως αν κάποια δεν ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονταν κατεξοχήν από τους άντρες, είναι άξια να την κατακρίνουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση να την ξυλοκοπούν. Παρά τα όσα περνούσαν και παρά το γεγονός ότι βίωναν την απαξίωση από τους άντρες της ζωής τους, πατέρα και σύζυγο, φαίνεται να υπομένουν και να αποδέχονται πολλά στο όνομα του εθίμου ή της συνήθειας, όπως αναφέρεται. Ακούσαμε τη Ρινιό να λέει «παζάρεμα το γομάρι, πόσο θα τα αγόραζαν» ή «δεν τα σκέφτονταν τότε τα κορίτσια». Αυτή ήταν η αλήθεια. Ο τρόπος που τις αντιμετώπιζαν δεν τους άρεσε σίγουρα, αλλά πίστευαν ότι δεν μπορούσαν να το μεταβάλουν και έπρεπε να το αποδεχτούν. Ήταν τόσο βαθιά μέσα τους ριζωμένες οι αντιλήψεις για την κυριαρχία του άντρα, που ήταν και ίσως και την ώρα που μιλούν είναι ακόμη εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις, όπως η Γεωργή που αναφέρεται στο βιβλίο, που παρουσιάζει τον εαυτό της ως Τσαούσα και παρόλο που ακολούθησε το θεσμό του προξενιού, παντρεύτηκε σχεδόν 30 χρονών και επέλεξε τον άντρα της καθώς ήθελε να μείνει στο πατρικό της σπίτι. Η συγκεκριμένη ήταν μοδίστρα και η οικογένειά της παρουσιάζεται πιο ανοιχτόμυαλη για την εποχή. Ένα άλλο ζήτημα που θίγεται μέσα από τις μαρτυρίες των γυναικών είναι η μητρότητα και ο δύσκολος τρόπος που τη βίωσαν. Διαβάζουμε για κόρη που δεν έχει νιώσει την αγκαλιά και για μάνα που δεν θέλει τα τόσα παιδιά της γιατί δεν μπορεί να τα μεγαλώσει. Η αγριότητα της εποχής είναι μεγάλη, καθώς η πόλεμη και η φτώχεια δεν άφηναν περιθώρια να εκδηλωθούν τα όμορφα συναισθήματα της μητρότητας. Σίγουρα η φτώχεια είχε τη δυνατότητα να σκεπάζει πολλά συναισθήματα. Απ' την άλλη μεριά, πολλές φορές δεν ήταν καν συνειδητή επιλογή τους η μητρότητα. Συνήθως δεν επέλεγαν τον αριθμό των παιδιών που θα έκαναν, καθώς σίγουρα δεν ήταν θέμα προς συζήτηση. Γενικά, παρατηρούμε ότι η έκφραση των συναισθημάτων τους λείπει από τις μαρτυρίες ή καλύτερα θα λέγαμε πως είναι κάπως κρυμμένα. Οι συγγραφές μας βοηθάνε να τα αντιληφθούμε μέσα από τις παύσεις που κάνει και από τις προτάσεις των γυναικών που δεν ολοκληρώνονται. Ακόμη και τόσα χρόνια μετά δεν επιθυμούν να δείξουν τη στεναχώρια τους. Αυτό που λέγεται συχνά είναι ότι έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης πολλές φορές γελούν και συνήθως τα γέλια έρχονται μέσα από την αποκάλυψη κάποιου τραγικού γεγονότος. Σαν να θέλουν να το ξορκίσουν ή να μην θέλουν να δείξουν οτιδήποτε άσχημο βίωσαν για να μην ξέρει ο κόσμος τι έχουν περάσει. Μην ξεχνάμε πως μιλάμε για μέρη που όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους και κανείς δεν ήθελε να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τους σχολιανούς του. Περιγράφουν λοιπόν τα γεγονότα και αποστασιοποιούνται πλήρως από αυτά με ένα κάπως, θα λέγαμε, κοινικό τρόπο. Δημιουργούνται ένα θάνατο ή ένα ξυλοδαρμό σαν να ήταν κάτι έξω από εκείνες, σαν να μην ήταν αυτές που το βίωναν. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αν αφήνονται στο συνέστημά τους, ίσως να ένιωθαν αδύναμες και έτσι να κατέρεαν.
Οι ιστορίες που ξετυλίγονται μέσα από την αφήγηση των γυναικών μοιάζουν να είναι τόσο κοντά μας και ταυτόχρονα τόσο μακριά. Το σίγουρο είναι ότι μέσα από τον τρόπο που παρουσιάζονται οι ζωές τους, παίρνουμε μαθήματα από αυτές, καθώς όλες με τον τρόπο τους έβαλαν ένα λιθαράκι για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία στα χρόνια που ακολούθησαν. Οι ίδιες συγγραφέας αποτυπώνουν τα λόγια τους έτσι ώστε να μας βοηθήσει να κρατήσουμε μόνο τα θετικά των εθήμων που παρουσιάζονται και να απομακρύνουμε τις αντιλήψεις που βλάπτουν και που βαθμίζουν τη γυναίκα ως προσωπικότητα. Κρατάμε λοιπόν στο μυαλό μας τη γυναίκα ως μαχήτρια, γιατί τέτοιες είναι και οι πρωταγωνίστες του βιβλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σύλλογο Γυναικών Κρίνης που με κάλεσε εδώ. Είναι πολύ παράξενο να είμαι σε αυτή την αίθουσα με γυαλιά πρεσβειοβίας. Να πω και εγώ δύο λόγια για το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φροντίδα, για όλα τα γλυκά, για όλα αυτά που δεν περίμενα σήμερα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το βιβλίο βασίζεται σε αφηγήσεις 5 γυναικών και ήταν μετά από μια πρόταση που μου έγινε από κάποιες εικαστικούς να συμμετέχω σε μια έκθεση στο Λογαδικό Μουσείο Αγγελικής Χατζημιχάλη στην Πλάκα με το θέμα Πρίκα. Εγώ δεν μπορούσα να ζωγραφίζω για να συμμετέχω σε αυτή, αλλά ήμουν εξοικειωμένη να παίρνω συνεντεύξεις, να κάνω προφορική ιστορία και σκέφτηκα να ασχοληθώ με αυτό. Και έτσι ξεκίνησα με 5 γυναίκες που μου πρότειναν οι ίδιες οι εικαστικοί και σκεφτόμουν ότι θα πάρω ένα μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων για να βγάλω αυτά που θέλω περισσότερο, τα καλύτερα. Όμως ήταν τόσο μεστές οι αφηγήσεις που πήρα, οι συνεντεύξεις που πήρα, που έμεινα σε αυτό το υλικό. Έξω από μια ακόμη συνέντευξη που μου έδωσε η μητέρα ενός φίλου τα Γιάννενα, που ήταν όμως τόσο διαφορετική, είχε τόσο διαφορετικό ύφος πραγματικά από τις συνεντεύξεις που πήρα από τις γυναίκες που ήταν από τη Θεσσαλία, που αποφάσισα να την εξαιρέσω. Ιωάννα, λίγο πιο δυνατά την ακούγεις έξω. Μόνο εσύ δεν ακούγεις έξω. Αλήθεια. Πιο κοντά. Τώρα. Εντάξει. Οι φίλες μου είναι έξω, έπρεπε να μείνουν νωρίτερα. Όχι, είναι κι άλλες έξω. Ας που τα ξέρω, ναι. Είσαι κι άλλες έξω, δεν είναι φίλες. Λοιπόν, ήταν πραγματικά λοιπόν πολύ διαφορετικό, τώρα που μου. Πολύ διαφορετικός ο τρόπος, η αφήγηση που έκανε η γυναίκα από τα Γιάννενα, που ήταν στον αστικό ιστό, από τις γυναίκες του κάμπου. Στον κάμπο το βαθύ που λέγεται η Ρινούλα. Διαφορετικά τα πράγματα, άλλο βάρος. Από τις αφηγήτριες η μικρότερη ήταν 78 όταν μου αφηγήθηκε, η μεγαλύτερη 94, σήμερα είναι 101 και ζει. Έχει τα λογικά της, έτσι. Στο πρώτο βιβλίο, το χειροποίητο, είναι χειροποίητο την έκθεση, όλες θέλησαν να είναι με ψευδόνυμο. Στην πορεία όμως, η μία επέλεξε να αναφέρεται στο βιβλίο το όνομά της, στο βιβλίο που εκδόθηκε, η Βαγγελή Ζεστού. Ο γιος της μας μετέφερε τα εξής. Η μάνα μου έφτασε 100 χρονών. Δεν μπορεί να λέει τα πράγματα με το όνομά της. Λίγα λόγια τώρα για τη δική μου ιστορία μέσα από τις ιστορίες των 5 αφηγητριών. Καθώς τις απομαγνητοφωνούσα, κατέγραφα δηλαδή αυτά που μου έλεγαν, ένιωσα αυτό που νιώθεις πάντα με τις συνεντεύξεις. Την ώρα που λέγονται, ο λόγος ρέει. Κάπου μπορεί να σκοντάξεις, κάτι να σου κάνει εντύπωση. Πολλά σημεία όμως τα προσπερνάς στον προφορικό λόγο. Στη μεταγραφή, στο γραφτό, είναι διαφορετικά. Εκεί οι παύσεις, οι επαναλήψεις του λόγου, ο τονισμός, οι λέξεις αποκτούν άλλη βαρύτητα. Σαν κάθε λέξη να εξαπλώνεται όταν γράφεται, όπως το μελάνι πάνω στο χαρτί που ανοίγει και αποκτά άλλο χώρο. Άρχισα να νιώθω ότι πρέπει να αφαιρέσω λέξεις, να κομματιάσω προτάσεις και να μείνουν τα βασικά, η ουσία. Είναι φοβερό και που δεν καταλαβαίνω πώς μιλάει έτσι. Λοιπόν, αφαίρεσα λοιπόν και κομμάτιασα και ξεδιάλεξα και αυτό είναι υλικό από τις πρίκες από το βιβλίο το οποίο μπροστά μας. Για να μην σας κουράζω, θα ήθελα να σταθώ εδώ σε δύο σημεία. Οι 5 γυναίκες που αφηγούνται μας δίνουν κομμάτια της ιστορίας τους.
μόνο της δικής τους. Τότε γιατί είναι τόσο οικείο αυτό που νιώθουμε όταν τις ακούμε, σαν να είναι οι δικές μας γιαγιάδες, οι δικές μας μανάδες? Η ιστορία που διδασκόμαστε στο σχολείο συνήθως μας μιλά για ανδραγαθήματα. Και όπως το λέει η λέξη, πρόκειται για ηρωικές πράξεις ανδρών, καθιστώντας τους άντρες ως τους σημαντικούς πληροφοριοδότες της ιστορίας. Οι γυναίκες, μακριά από τον πόλεμο στην πλειοψηφία τους, αλλά ακόμη και εκείνες που βρέθηκαν κοντά, εκείνες που πολέμησαν, δεν θεωρούνται φορείς ιστορίας, παρότι είναι αφηγήτριες για αιώνες και με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν θεωρούνται άξιες λόγου και αυτό μεταβιβάζεται και ως αίσθηση διαγενειακά. Πολύ συχνά, όταν ζητάμε από μια γυναίκα να μας μιλήσει για τη ζωή της, οι περισσότερες, ξέρετε, στις συνεντεύξεις ξεκινάνε με τη φράση «εγώ δεν έχω κάτι σημαντικό να πω». Η προφορική ιστορία μας προσκαλεί να επανεξετάσουμε την έννοια του σημαντικού με έναν τρόπο που το σημαντικό να ανήκει στους ανθρώπους και μιλώντας από τα κάτω. Η προφορική ιστορία έρχεται να συμπληρώσει ή και να αποκαταστήσει αποσιωπημένες διαστάσεις του κοινωνικού που παραμένουν αόρατες. Γιατί ένα γεγονός μπορεί να είναι τραύμα, αλλά είναι δεύτερο τραύμα για αποσιώπηση του γεγονότος. Τι είναι όμως η πρίκα? Είναι η φαντό? Είναι βελέτζα? Είναι μοσχίδα? Είναι τιμή? Είναι χαρά? Είναι ρίζα? Είναι γιαγιά μου? Είναι λίρες? Είναι 20, 50, 100 ή 200 στρέμματα? Είναι πρίκα ή είναι πρίκες? Και πώς διαλέγεται αυτό με το παρόν? Μέσα στα 5 πρόσωπα του βιβλίου φαίνεται η δομική σχέση των γυναικών με την πρίκα. Η πρίκα διέπλασε ψυχοκοινωνικά τις γυναίκες, τους δίδαξε τη θέση τους στον κόσμο. Και εκείνες με τη σειρά τους μεταβίβασαν ή όχι αυτή την αντίληψη στις επόμενες γυναίκες. Τελειώνοντας, η πρίκα είναι για την πλειονότητα των γυναικών, για όλες, ένα αποσιωπημένο τραύμα. Το τραύμα δεν είναι πάντα μια ανοιχτή, θεόρατη πλήγη που ξεχυλίζει, απόλυτα συνειδητή, ούτε καταγράφεται με ένα μόνο τρόπο. Το τραύμα εδώ συχνά εκφράζεται με ένα πολύ μεγάλο γέλιο. Δεν μιλούσανε τότε, όπως λέει πολύ ξένη, γεννημένη το 1933. Το τραύμα μπορεί να είναι και μια συγκατάβαση ή ένα γνέψιμο του κεφαλίου όταν λες «έτσι ήταν τότε ο κόσμος, καλύτερα, χειρότερα, δεν ξέρω». Όταν μιλάς για τον πατέρα σου επίσης, που όταν είπε «θα δώσει μια γελάδα και μια μοσχίδα», μοσχίδα εννοούσε εσένα. Ένα άλλο σημείο που θέλω να σταθώ εδώ είναι ότι μαζί με αυτό, μέσα σε αυτό, δίπλα σε αυτό, οι γυναίκες κατορθώνουν και φαίνουν μεταφορικά και χειρολεκτικά και μέσα από τα έθιμα της εποχής κοινότητες. Νυχτέρια, πότε στο ενός, στο σπίτι, πότε στο ουνού, για να γίνουν τα παιδιά, τραγουδάνε στον δρόμο την ερατζούλα και το φεκάρι το ψηλόλαμπρο, παρηγοριούνται, παρηγορούν, γνωρίζουν καλές πεθέρες, κάποιες φορές πιο καλές από τις μανάδες τους, λένε «δεν μπορώ να πω, καλά πέρασα, με λίγη υπομονή, περνάς καλά». Κλείνοντας λοιπόν τώρα, να πω ότι με τις αφηγήσεις αυτές ήθελα να αποκαταστήσω τη μνήμη, χωρίς εξειδανίκευση και εξορισμούς. Γνωρίζουμε όπως αλλάζουν οι εποχές και περνούν γενιές, ένας άδειλος κόσμος πεθαίνει για πάντα μαζί τους. Από τα σπίτια, όπως εκείνες τα γνώρισαν, μέχρι τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Είναι πάντα ένα μεγάλο ερώτημα ποιες ζωές θα μπορούσαν να είχαν εκείνες οι γυναίκες αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, και αυτό το ερώτημα διαπερνά και το παρόν. Ποιες είναι οι ζωές που μας αξίζουν και από ποιους εξαρτώνται? Η γιαγιά της λέγανε. Ναι.
κύριε Δημονιά, με μικρή είναι η δουλειά μεγάλη. Μπορείτε να μας πείτε. Κοίτασε πώς. Αυτά που τα γράφουν, είναι όλα σωστά. Όλα. Αλλά εμείς όχι. Εμείς, δηλαδή, εγώ δεν παντρεύω, ούτε με μοσχήρα, ούτε με τραγικά. Εσείς πώς παντρευτήκατε, από έρωτα ή με το ζόρι? Με έρωτα. Τα είπα, αυτά που ήταν από τέτοια κύριο χρόνια. Άντα, εκείνα τα χρόνια είχαμε πολύ σέβα στην Πεθερά, στην Πεθερό. Έκλωσε με τα κάμια. Αλλά τώρα σύγχρονη η ζωή στην Ελληνία, λέω και την υπούρα μου εγώ, εσύ σας στην Πεθερέ, και εμείς είμαστε κύπης τώρα. Κυρία Λεμονιά, στο επόμενο βιβλίο που θα γράψει η Ιωάννα θα έρθει να πάρει σας. Κάνει πολύ που γνώρισε.
Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ. Έπρεπε κάθε να δώσει, δεν μπορεί να δούμε να μην είναι και
Έτσι ήταν. Α, πριν θα έκανε καλή. Μιχαίρια που λέμε, θυμόμασταν όλα τα κορίτσια που πάω στο δικό μας το σπίτι, πάω και σαλονό και φτιάχνουμε αυτά τα πλυκιά, με τη λάμπα, όλα αυτά. Μιλέν τη σκέφτησα έξω να μία παραπανίσια. Τα ξυλάδια, τα ξυλαράκια, τα παπλώματα, και αυτά ενθάνες με το παπλουσέντομα. Που δείτε για την κουζίνα, μαντία για το κεφάλι, μαντία για το λόγος, νυχτικά, για μια ζωή, κούπινες όλοι για μια... Κουρτίνες, θα πρέπει να σου πω το άλλο αυτά, είπα. Κούπινες είναι το άλλο. Δεν ξέρω τι να τα κάνω τώρα, πια μου και το λέξε. Στο κάτω, τι να πω και φέρω στα τραπλικιά. Ότι πρήκα, άλλο λοιπόν, να μην ξέρω τι άλλο πρήκα, θα τα τραπλικιά, τα πρήκα, τι κάνω αυτό. Ναι, 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 τι τραπλική είναι για πόδι, αλάφια, δίχως και καινούσιο, όμως κάνω σε την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, όλο το χωριό, τότε με κουφέτα. Με τον καρτέρα όταν στο χωριό, χρονός την τιμή μέσα στο ταξίδι. Και ερχόταν από τα πόδια μάχης ο κόσμος και πήγαινε όμως άλλα χρόνες διατώντας. Και αν ήταν μεγάλος, να είναι στεριωμένη με το ρίδι, να είναι μελωδάκι με το βασιλικό, να είναι άσπρα για ένα σπίτι με το μπαμπάκι. Όχι, φτιάξαμε τη ζωή μας. Εγώ εδώ αγοράτηκε εγώ πήρα. Πολύ δουλειά. Είδε καλός λεβέντης εδώ. Πάρα καλός άνθρωπος. Αλλά ήταν σφυρός και άνοιξε. Δεν το βάζω κάτω με έλεγε. Αλλά πέρασε καλά, α πούμε. Α, ναι, αφού δεν ήξερε μαρτία, μα ένα χαζό, ένα πραγματάκι από ένα χωριό που δεν ήξερε τίποτα. Μπορεί να ήπηγε, μπορεί να κερνόταν, δεν είχε να ανοιχτοποιήσει ξένο και το αγαπητά. Κοιμόταν ήξερε. Μη τσβέρεψε. Άμα δεν δούλευε, μόνο το έπισε στο μωρίσιο και έβγαινε μια σύνταξη και θα το κάνει καλά. Ύστερα είχε και το ποδόσφαιρο αρκουλίτ. Τις Κυριακές έφυγε πήγαινε μόνο και έκανα αλλαγές. Τις πέντε χρόνια είχα πάει καρνού, είχα πάει καρνού, ως που έκανα τα βάλια. Δόξα τω Θεώ, μπορεί να παιδεύσουμε τι έκανα, ζήσουμε, φτιάσουμε οικογένειες και έτσι νικήσουμε. Ένας συνεχές αγώνας. Αν πας στην ιστορία, θα αγωνίζομαστε και το καλύτερο. Πρέπει να είναι όλοι. Που δεν είναι όλοι. Εσύ αγωνίζεις όλους στο παλάτι και... Τέλος πάντων, λέγεται έτσι, αυτό ήταν το τυχερό μου, δεν μπορώ να το λέω. Περνάνε αυτά να γίνονται όλα, να περνάς την αίσθηση της Ελληνίας. Αυτά που λες και αυτά τα λίγα, με έφτανε και με πυρίσιμα. Αλλά ζω ακόμα. Ζω ακόμα. Τι να πω, έτσι μου είχε τύχει. Μπορεί λίγο τώρα ένα λεπτό να μιλήσουμε λίγο για τα πράγματα που φτιάξαμε με το σύλλογο εδώ με τα κορίτσια. Θέλαμε να πλησιάσουμε λίγο στην εποχή αυτή και να ερευνήσουμε λίγο παραπάνω το βιβλίο της Ιωάννας. Από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπετε τα πράγματα, έχουμε ένα τραπέζι με την καράφα και τα ποτηράκια που δίνουν στους γλάμιδες, τις σοκολατιέρες τις παλιές με τα κουφέτα, τα παπούτσια, τα δαντελένια και τις τσάντες, τις περίεργες τότε, τις όμορφες, τις κομψές. Αριστερά, στην άκρη, είναι φόρεμα που το έπαιρνε η μάνα στην κόρη για την ημέρα που είχε την πρίκα. Δίπλα είναι το νυχτικό και τη ρόμπα που έπαιρνε η πεθερά στην ύφη και δίπλα είναι το νυφικό που έπαιρνε ο γαμπρός. Εδώ δίπλα μας είναι και τα πραγματάκια που απλώνανε, τα τεμπλώνανε που λέγανε τότε στον τοίχο και μέχρι και νεωτέρας εποχής, δεν ήταν μόνο από πολύ παλιά και νεωτέρας εποχής. Απλώς τα πράγματα ήταν πιο καινούργια τώρα, έτσι έκαναν τότε, απλώναν τα κεντήματα, τα πληκτά, ό,τι είχε κάθε κοπέλα και περνούσε όλο το χωριό, το συγγενολόι του γαμπρού και τα βλέπανε, τα κερνούσανε και κερνούσανε και το λουκουμάκι τότε, γιατί δεν υπήρχαν τα γλυκά που έχουμε τώρα,
ένα λουκουμάκι, στραγάλι, σταφίδες. Αυτά ήταν τα κεράσματα. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Καλό τάξιο το βιβλίο σου. Δώσανε τα πράγματα που μας τα δανείσανε για την εκδήλωση. Τις ευχαριστούμε πολύ. Έτυχε να υπάρχουν, έτυχε να τα βρούμε. Τις ευχαριστούμε. Αν κάποιος θέλει να σχολιάσει, να ρωτήσει, αν θυμάται κάτι, θέλει να πει εδώ να μοιραστεί μαζί μας.